Γεια σας, γεια σας. Πάμε να φτιάξουμε σήμερα ένα πολύ πολύ εύκολο γλυκάκι με ό,τι έχουμε στο σπίτι, με λίγα υλικά και πολύ γρήγορα. Πάμε. 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, φουλ λιπαρά. Έχω βάλει 2 κουταλιές της σούπας ρούμι και βάζω σε 300 γραμμάρια σοκολάτα. 200 γραμμάρια είναι κουβερτούρα και 100 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει. Ωραία. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει λιγάκι. Στον κάδο του μίξερ έχουμε βάλει 500 γραμμάρια φυτική σαντιγί. Ο λόγος που έβαλα φυτική σαντιγί είναι γιατί ήδη έχει ζάχαρη μέσα και κάνει και πιο ωραίο σφίξιμο. Λοιπόν, 500 γραμμάρια φυτική σαντιγί, τη χτυπάμε, φυτική κρέμα γάλακτος, τη χτυπάμε μέχρι να γίνει σαντιγί. Έχω χτυπήσει τη σαντιγί, έχει ετοιμαστεί και αρχίζουμε τώρα σιγά σιγά και ενσωματώνουμε τη σοκολάτα με την σαντιγί. Στην αρχή ξεκινάμε λίγο-λίγο. Ρίχνουμε και την υπόλοιπη. Ενσωματώνουμε και αυτήν σιγά σιγά. Ποτέ δεν το κάνουμε σε μίξερ, θέλουμε να μας κρατήσει τον όγκο της η σαντιγί. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν τη χτυπάμε στο μίξερ και το κάνουμε αυτό το πράγμα με κυκλικές κινήσεις πάντα. Το βάζουμε ψυγείο, να κρυώσει λιγάκι και να δέσει και θα συνεχίσουμε. Παίρνουμε μία κονσέρβα ανανά. Εσείς μπορείτε να βάλετε και όποιο άλλο φρούτο θέλετε, ό,τι άλλο δηλαδή φρούτο μπορεί να σας αρέσει. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να το κάνετε και με φρούτα εποχής, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Βάζουμε ένα κερασάκι. Θα ρίξουμε τώρα σαντιγί. Θα πάρουμε μπισκότα σαβαγιάρ. Θα το βουτήξουμε στο ζουμί του ανανά. Πιο εύκολο γλυκό από αυτό δεν υπάρχει. Θα βάλουμε άλλη μία στρώση. Μία στρώση ανανά. Τρία κερασάκια πάλι.
χτυπάμε λίγο επάνω σε μία πετσετούλα να κάτσει καλά το γλυκό μας. Βάζουμε λίγο ακόμα κρεμούλα να καλύψουμε τον ανανά. Ισιώνουμε λίγο. Βάζουμε μία σειρά, κάθετα όμως, μπισκότα στα παγιέρα. Λοιπόν, το γλυκάκι μας είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε τώρα δεν βάζω τίποτα, απλά θα το κλείσω και θα το βάλω στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει καλά. Το γλυκάκι μας ήδη έχει παγώσει. Πώς σας φαίνεται? Καλό! Μέσα σε 10 λεπτά με 4 υλικά, κοιτάξτε τι μπορείτε να φτιάξετε. Λοιπόν, πάμε να το στρώσουμε λιγάκι, να το φτιάξουμε. Να το καλύψουμε εδώ πέρα. Να το ομορφύνουμε τώρα λιγάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα σας το δείξω σε λίγο, περιμένετε. Είδατε τι μπορείτε να κάνετε με πολύ λίγα υλικά. Με 4 υλικά στην ουσία. Έτοιμο. Εγώ τώρα τι
να σας πω, το βλέπετε, είναι πανέμορφο, εμένα δεν ξέρω, μ' αρέσει. Εσείς να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να έρθετε στην ομάδα μας ό,τι χρειαστείτε, μαγειρικές απολαύσεις, και τη συνταγή θα την εβάλω στο www.μαγειρικεσαπολαυσεις.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!